Βρίσκει χώρο εκεί ο Λέζαξ και ανεβαίνει. Θα δοκιμάσει ένα σουτ, πάει μπάλα στα δίχτυα, αλλά σε θέση offside ο Καγκουλής. Πάνω το σημειάκι, εκτεθειμένο Καγκουλή όπως βλέπουμε. Και τον γκολ σωστά δεν θα μετρήσει. Πάνω το σημειάκι έγκαιρα από τον Παύλο Γεωργίου. Βασιρού για τον Αντσάρι, φαρ γκολ. Ο Λοΐζου είναι. Στο πέμπτο λεπτό η Ομόνια ανοίγει το σκορ. Είχε πολύ καλό ξεκίνημα στο πρώτο πεντάλεπτο και σε αυτή την ευκαιρία πιάνει απροετοίμαστη την άμυνα της Πάφου ΖΕΦΣΥ. Κοιτάξτε ξανά πώς. Ο Βασιρού την κάθε την πάσα, τρυπώνει εκεί ο Λοΐζου, νικάει τον Ήβουσιτς για το 0-1 στο πέμπτο λεπτό. Τάνκοβιτς για τον Βαλακάρη και τώρα Αμπτουραχίμι. Έτοιμος για την σέντρα για τον Ζάιρο, η κεφαλιά έξω μόλις. Μεγάλη ευκαιρία για την Πάφο να εσωφάρισει. Απ' τα αριστερά ο Λέζαξ κάνει τη σέντρα, πάει μπάλα πίσω στον Λοΐζου. Πολύ καλή πάσα, το τελείωμα ο Κακουλής έξω. Παραμένει κάτοχος, καλό κράτημα. Το 1-2, Αμπτουραχίμι, βγήκε ο Φαμπιάνο, έκανε και φάουλ ο Αμπτουραχίμι. Η πάσα, η ασίστ από τον Βασιρού και το εξαιρετικό τελείωμα από τον Λοΐζου. Και πάλι ο Μόνια Ανσάρι, φάρ το σούτ μόλις πάνω από την εστία του Ήβουσιτς. Στον Νικόκο, Χότσκο. Ένας καλός συνδυασμός από τον Ραχίμι και πάλι για τον Νικόκο με προϋποθέσεις η Πάφο στην επίθεση. Η Κόκο δεν θα τα καταφέρει να κάνει το γύρισμα στο ύψος του πέναλτι, περίμενε ο Τάνκοβιτς. Απευθείας πάει ο Τάνκοβιτς. Περνάει μπάλα από το αριστερό δοκάρι του Φαμπιάνο. Και είναι πάρα πολύ οργανωμένη σε αυτό που κάνει. Θα δούμε εδώ την πάσα του Ζάιρο για τον Αμπτουραχίμι. Ταλαιπωρεί τον Λέζαξ, κάνει το γύρισμα, δεν μπορεί ο Τάνκοβιτς. Χότσκο και η Κόκο. Και πάλι ο Χότσκο γυρίζει, κάνει την προσποίηση, κάνει το σούτ στα πόδια του Παναγιώτου. Νέο σούτ, δοκάρι, ο Ζάιρο προσπαθεί, πέφτει κάτω, γλιστράει. Χάνεται τεράστια ευκαιρία για την Πάφο στο 32. Βρίσκει τον Τάνκοβιτς. Γίνεται το σούτ, ο Φαμπιάνο, Βαλακάρι, πέφτει κάτω, διαμαρτυρίες και φάουλ για την Ομόνια. Έκανε φάουλ στο Φαμπιάνο, από εδώ θα φανεί καλύτερα, αν έγινε κάτι. Ανεβαίνει Πάφος, Τάνκοβιτς για τον Αμπτουραχίμι. Πάει να μπει πλάγια στην περιοχή, κάνει προσποίηση, κάνει σούτ έξω. Έκανε λάθος. Λάθος έκανε ο Κούσουλος, η μπάλα στον Τάνκοβιτς. Τάνκοβιτς για τον Ζάιρο, Τακουνάκι, Βαλακάρι. Θα σώσει ο Κούσουλος εκεί. Εδώ μια πολύ όμορφη πάσα από τον Βαλακάρι για τον Νικόκο. Η σέντρα του παίζεται, λέει ο διαιτητής, ένα πέσιμο του Ζάιρο. Δεν υπάρχει κάτι εκεί. Στο προσπάθεια του να πάρουν καλύτερη θέση ο Ζάιρο με τον Γιούστε ήταν. Διώχνει ο Λέζαξ, η μπάλα στον Τάνκοβιτς, το σούτ έξω. Σε 8-9 της Πάφου. Πέρασε η μπάλα πίσω και ευκαιρία για την Ομόνια. Ο Κανέ σηκώνει με εξαιρετικό τρόπο στον Νικόκο. Μεγάλη ευκαιρία ο Βαλακάρι. Κόρνερ είναι. Φάουλ και κίτρινη κάρτα. Ο Μπέζους είναι και θα αποβληθεί. Γίνεται μια παλιά η κεφαλιά. Γκολ! Ο Ζάιρο ισοφαρίζει 1-1 στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Εξαιρετική σέντρα τον Νικόκο. Ξανά και ξανά το γκολ ισοφάρισης από τον Ζάιρο. Σερβίρει ο Νικόκο. Άλμα από τον Ζάιρο. Και στέλνει την μπάλα με άπιαστη κεφαλιά στη γωνία του Φαμπιάνο για το 1-1.